ή της έγινε σύμβουλος αυτού, ή της έδωκε τι πρότωσης αυτόν δια να γίνει σε αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτισμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις το Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Διότι λέγω, δια της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις προς πάντα, ώστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως, το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Διότι καθώς έχουμε εν ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν συν το αυτό έργον, ούτω και εμείς οι πολλοί εν σώμα ήμεθα, εν Χριστώ ο δε καθής μέλη αλλήλων. Αμήν. Ένα μυστήριο και μια μεγάλη υπόσχεση. Το μυστήριο είναι ότι τύφλωσης κατά μέρος, όχι σε όλους τους Ισραηλίτες, αλλά στους περισσότερους, τύφλωσης κατά μέρος υπάρχει στο λαό Ισραήλ τώρα, δια της απιστίας, έκ της απιστίας αυτών, ότι ο Ιησούς, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ τότε και εισήλθε πάνω στο γαϊδουράκι, εκ της απιστίας τους, γιατί ποτέ δεν δέχτηκαν ότι αυτός είναι ο ερχόμενος Μεσσίας. Γι' αυτό κατεστράφησαν και πάλι, με μια καταστροφή τελεία, πλήρη, διασκορπίστησαν και πάλι σε όλη την οικουμένη και όλη την περίοδο αυτής της κρίσεως και της καταστροφής εξαιτίας της απιστίας τους, γιατί δεν δέχτηκαν τον Χριστό. Μυστήριον είναι, αλλά είναι αληθινό, υπάρχει τύφλωσης σε όλο το λαό Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και υπόσχεση ότι θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και πας ο Ισραήλ θέλει σωθεί, όπως προφήτευσε και υποσχέθηκε τότε στον Ιζεκίλ, και σήμερα είναι υπεσχημένο ότι εξιών θέλει ελθεί ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τα σασεβίας του Ιακώβ, και αυτή είναι παρεμού η διαθήκη προς αυτούς όταν αφαιράσω τα σαμαρτίας αυτών. Υπάρχει λοιπόν λόγος Θεού και διαθήκη Θεού και υπόσχεση Θεού ότι ο λαός Ισραήλ θα επιστρέψει εξ ολοκληρίας, αλλά πότε? Έως σου εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. Έως σου το πλήρωμα των εθνών εισέλθει με την αρπαγή της Εκκλησίας στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα μέσα σε αυτές τις λέξεις υπάρχει και άλλη μία προφητεία και άλλος ένας λόγος Θεού, αλλά και άλλη μία υπόσχεση, ότι θα έρθει το πλήρωμα των εθνών. Δηλαδή, θα γεμίσει ο οίκος μου, λέει στην παραβολή του ο Χριστός. Δεν είναι γέμισε ακόμη, γιατί το εξέλθεται στα σοδούς, στους φραγμούς, στους αγρούς, και φέρτε όλους, τους κουτσούς, τους κουλούς, τους ανάπηρους, με το λόγο μου και με το πνεύμα μου το Άγιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους φέρετε. Με το λόγο μου και με το πνεύμα μου το Άγιο. Και όταν θα έρθει το πλήρωμα των εθνών στην κατάλληλη στιγμή και θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, τότε θα αρχίσει η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού για το λαό Ισραήλ. Ώστε, προσέχετε, λέει, μην υψηλοφρονείτε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το έργο του Θεού. Να υπάρχει τύφλωση, πόρωση, λέγει μάλιστα πιο σωστά και το κείμενο, πορωμένη καρδιά τους, το να μην μπορούν να πιστέψουν. Εσείς μην υπερηφανευτείτε και μην πείτε είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Δεν είσαστε, δεν είμαστε. Γι' αυτό τους Ισραηλίτες
αν και για το Ευαγγέλιο είναι εχθροί σας, αλλά για τους πατέρες σας είναι, για τους πατέρες τους, για τους πατέρες μας είναι αγαπητοί, για τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Άλλωστε, ανεπίδεκτα μεταμελίας, αμετάθετα, μεταμελίας δεν μετατίθενται, είναι και τα χαρίσματα που ο Θεός δίνει και η πρόσκληση του Θεού. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μυστήριο. Διότι καθώς εσείς υπηθήσατε κάποτε εις τον Θεόν, πριν τον Ισραήλ, πριν την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τα έθνη ήταν μέσα στην ειδωλολατρία, μέσα στη μαγεία, μέσα στα δαιμόνια, μέσα στο έργο του διαβόλου. Καθώς εσείς υπηθήσατε κάποτε εις τον Θεόν, τώρα όμως ελεηθήκατε. Και πώς ελεηθήκατε? Εν τη απηθεία αυτών, ούτε και ούτε υπήθησαν τώρα, εν το ημετέρω ελεή. Εσείς απηθήσατε και ελεηθήκατε, και αυτοί απήθησαν και θα ελεηθούνε. Διότι, εδώ είναι τώρα το μέγα μυστήριο, ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθειαν δια να ελεήσει τους πάντας. Δηλαδή, αν δεν έρθει η απήθεια, δεν έρχεται το έλεος. Συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθεια. Αυτός κλήρινε την καρδιά του Φαραώ. Γιατί ήταν η καρδιά του Φαραώ εν απιστία. Αυτός συγκλεί όλη την πατρίδα μας στην απήθεια, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο να την ελεήσει. Είναι μυστήριο, αλλά είναι το θέλημα του Θεού, είναι το σχέδιο του Θεού. Όταν βλέπεις απήθεια, να περιμένεις τη συνέχεια το έλεος. Όσο πιο μεγάλη απήθεια βλέπεις, τόσο πιο μεγάλο έλεος έρχεται. Γιατί όπου επερίσσευσε η αμαρτία, τι έγινε? Υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Μας δίνει λοιπόν τώρα μια άλλη οπτική γωνία ο Θεός να δούμε την απήθεια των συγγενών μας, των πατριωτών μας. Στην απήθειά τους θα βρει ο Θεός την ευκαιρία να κάνει σωτηρία και έλεος. Γιατί είναι και γραμμένο, και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Πνεύμα Κυρίου είναι πέμε, δια τούτο με έχρισε για να ευαγγελίζομαι, εγώ το λέω, σε παρένθεση, τους Έλληνες, δηλαδή τους φτωχούς, να κηρύξω ελευθερία στους Έλληνες, εγώ το λέω, στους εχμαλώτους, να κηρύξω άφεση στους δεσμίους, να κηρύξω παρηγοριά στους πενθούντες. Είναι γραμμένο. Ο λόγος του Θεού δεν πηγαίνει σε αυτούς που είναι καλοί. Δεν έρχεται για τους αναμάρτητους, για τους αμαρτωλούς ήρθε ο Χριστός. Δεν ήρθε για τους βλέποντες, για τους τυφλούς ήρθε ο Χριστός, για να τους κάνει να βλέπουνε. Δεν ήρθε για τους υπερηφάνους, για τους ταπεινούς, και μάλιστα τους ταπεινωμένους εξαιτίας των αμαρτιών τους, όπως το λαό Ισραήλ. Αλληλούια! Μέγα το σχέδιο του Θεού, μέγα το έργο του Θεού. Και επιπλέον δεν κάλεσε τους σοφούς, αλλά τα μωρά του κόσμου τούτου εκάλεσε, για να κατεσχύνει τους σοφούς. Δεν κάλεσε τους ισχυρούς, τα ασθενή του κόσμου τούτου εκάλεσε, για να κατεσχύνει τους ισχυρούς. Τα μειώντα, τους εξουδενημένους, τους περιφρονημένους, τους απογοητευμένους, τους εγμαλωτισμένους, τους φυλακισμένους, για αυτούς ήρθε ο Χριστός, αυτούς εκάλεσε. Εμάς μας εκάλεσε, και πρέπει να το καταλάβουμε για να μην ψιλοφρονήσουμε. Όχι γιατί είμαστε καλοί, γιατί είμαστε μωρά του κόσμου τούτου, ασθενοί είμαστε. Όποιος νομίζει ότι δεν είναι, δεν έχει καλή συνέχεια.
Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε τα μωρά του κόσμου τούτου, τα ασθενή του κόσμου τούτου, τα αγενή του κόσμου τούτου, τα εξουθενημένα του κόσμου τούτου, τα μειόντα, τα περιφρονημένα, οι εχμάλωτοι, οι δέσμοι, τότε θα δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή μας. Μέχρι μυστήριο. Και ο Παύλος όταν το κατάλαβε, ξέρετε τι έκανε? Έβγαλε μια κραυγή. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Τι είναι αυτά που κατάλαβα? Όσο δηλαδή πιο μεγάλη είναι η αμαρτία στην πατρίδα μας, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η δόξα του Χριστού. Αμήν, αλληλούια. Όσο πιο μεγάλη είναι η καταστροφή και η απομόνωση και η εχμαλωσία και η διαφθορά και η διαστροφή και η αμαρτία, τόσο πιο πολύ θα είναι η δόξα του Θεού μεγαλύτερη. Αμήν. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό έκραξε ο Απόστολος Παύλος. Ω βάθος, τι βάθος είναι αυτό πλούτου, τι πλούσιος Θεός είσαι, τι σοφός Θεός είσαι, τι γνώση είναι αυτή που μας αποκαλύπτεις. Δεν άντεξε και έκραξε, και αυτή η κραυγή του βγήκε στο αγιεγραμμένο Λόγο του Θεού σαν κραυγή επίγνωσης του αιώνιου σχεδίου του Θεού. Αλληλούια. Τα η ελπίδα μας, αδελφοί, η ζωντανή, ο Λόγος του Θεού, αυτή είναι η ελπίδα μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ελπίδα. Είναι ο Λόγος του Θεού που είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος και υπερπάσαν δίστομων μάχεραν και διέρχεται και χωρίζει την ψυχή του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, τον διαλύει τον άνθρωπο και τον φέρνει σε κατάνοιξη και σε επίγνωση της αληθείας. Αλλά ψάχνει να βρει συνεργάτες. Ψάχνει να βρει συνεργάτες, γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος μετά τη φοβερή του έκπληξη: «Κύριε, πόσο ανεξερεύνητοι είναι τα σχέδιά σου, πόσο ανεξιχνίαστες είναι οι ενέργειές σου, το έργο σου. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τη σοφία σου και να γίνει σύμβουλός σου? Ποιος σου έδωσε για να σου ζητήσει ανταπόδοση?» Καταλαβαίνει το πόσο ασήμαντος και μικρός είναι. Ποιος? Ο Απόστολος των Εθνών. Ασήμαντος. Βλέπει τον εαυτό του και λέει: «Κύριε, ανεξιχνίαστη, ανεξερεύνητη η σκέψη σου, το έργο σου, η οδή σου. Τι να σου πω εγώ, να σε συμβουλεύσω και να σου πω κάνε εκείνο ή κάνε τ' άλλο? Πώς μπορώ να γνωρίσω, Κύριε, τα βάθη σου, το νου σου?» Και το συμπέρασμά του: «Αφού το ξέρω, εξ αυτού έγιναν τα πάντα, δι' αυτού διατηρούνται τα πάντα και εις αυτόν ανήκουν τα πάντα». Και φωνάζει: «Αμήν, αμήν, αλληλούια. Μα τι Θεός είσαι εσύ, τι σχέδια έχεις, ποιο είναι, πόσο το έργο σου είναι υπερθαύμαστο, τι είναι αυτά που έχεις σχεδιάσει προκαταβολής κόσμου?» Αλλά γιατί μας τα φανερώνει ο Θεός? Για να τον δοξάσουμε και για να ξέρουμε ότι αυτό είναι σχέδιο Θεού και δεν είναι έργο ανθρώπου. Είναι σχέδιο και έργο Θεού. Και κάτι άλλο, για να καταλάβουμε ότι αυτό το έργο για να γίνει χρειάζεται συνεργάτες. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει: «Σας παρακαλώ, αδελφοί, πλημμυρισμένος από την αγάπη του Θεού, δια των ικτυρμών, για τα σπλάχνα του Θεού που πλημμυρίζουν την καρδιά μου, αδελφοί μου αγαπητοί, σας παρακαλώ». Μας παρακαλάει ο Θεός μέσα από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, μέσα από την αγάπη που έχει πλημμυρίσει ο Θεός στην καρδιά του. «Σας παρακαλώ,
παραστήσατε από εδώ και στο εξής τουλάχιστον τα σώματά σας θυσία, αλλά ζωντανή θυσία. Μη θυσιάζεις όπως στην Παλαιά Διαθήκη τα πεθαμένα, τα ετοιμοθάνατα, τα ψόφια πρόβατα. Ζωντανή θυσία, ζωντανή προσευχή, ζωντανή μελέτη του Λόγου του Θεού, ζωντανό γονάτισμα, ζωντανή ομολογία, ζωντανή ζωή, να ζούμε εν Χριστώ Ιησού. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία, ζωντανή, αγία. Δεν γίνεται χωρίς αγιασμό. Και ο αγιασμός είναι, λέγει ο Λόγος του Θεού, εισηκούστη ο Χριστός δια την ευλάβιαν του. Ευλάβεια σημαίνει φόβος Θεού, με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού για να μην τον λυπήσεις. Μην κάνεις δικά σου πράγματα. Ό,τι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού κάνε και η θυσία σου θα είναι αγία. Μην κάνεις με τη γνώμη σου, ό,τι κάνεις δια Πνεύματος Αγίου και η θυσία σου θα είναι αγία. Θυσιαζόσα αγία και ευάρεστο εις το Θεό. Ό,τι κάνεις να ενδιαφέρεσαι μέσα από το Λόγο του Θεού, αν αρέσκεται ο Θεός σε αυτό που θυσιάζεις. Και τότε θα έχεις αποκάλυψη. Τότε θα γνωρίζεις τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το ψέματα. Συγγνώμη. Θυσία ζώσα, αλλά ταυτόχρονα πρόσεξε το μεγάλο πρόβλημα, τον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός που τραβάει το ενδιαφέρον της σάρκας, αλλά και της ψυχής, αλλά και του πνεύματος. Με τις επιθυμίες της σαρκός, με τις επιθυμίες των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Πρόσεξε τον κόσμο. Μη συμμορφώνεσαι, μην πας, γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι. Δύο τελείως διαφορετικοί δρόμοι. Έτσι πως τους είδα. Ο ένας δρόμος που όταν τον περπατάει ο άνθρωπος, όσο προχωράει μοιάζει και περισσότερο με τον κόσμο. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Όσο τον περπατάει ο άνθρωπος, μοιάζει όλο και περισσότερο με τον Χριστό. Πρόσεξε ποιο δρόμο να ακολουθήσεις. Πρόσεξε. Θα το δεις στη φάτσα σου. Θα το δεις στο ντύσιμό σου. Θα το δεις στη σκέψη σου. Στις επιθυμίες σου. Ποιο δρόμο έχεις ακολουθήσει. Το δρόμο που μοιάζεις όλο πιο πολύ με τον κόσμο. Σκληραίνει η καρδιά, αγριεύει το πνεύμα, χάνεις το πράο και ησύχιο πνεύμα που είναι πολύτιμο εις το Θεό. Πρόσεξε ποιο δρόμο, ο καθένας από μας, ποιο δρόμο παίρνεις. Αυτό που συμμορφώνεσαι, συσχηματίζεσαι με τον κόσμο ή αυτό που μοιάζεις, μεταμορφώνεσαι και μοιάζεις όλο πιο πολύ στο Χριστό. Εάν προσφέρεις το σώμα σου θυσία ζώσα αγία και ευάρεστο και πάρεις απόφαση στερεή και αμετακίνητη ο δρόμος σου να είναι η μίμηση η δική σου προς το Χριστό, τότε ένα μεγάλο θαύμα θα γίνεται, όχι θα γίνει, θα γίνεται στη ζωή σου. Θα σου αποκαλύπτεται εξ ουρανού δια Πνεύματος Αγίου. Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Θα ξέρεις δηλαδή τι είναι το τίμιον, αλλά και τι είναι το αχρίον. Θα το ξέρεις. Και δια την έξιν τα αισθητήριά σου θα είναι γεγυμνασμένα στο να γνωρίζεις το καλό και το κακό. Και αν πάρεις και την απόφαση να αγωνίζεσαι, να εισέλχεσαι πάντοτε δια της στενής πύλης, να εκλέγεις το αγαθόν, τότε θα είσαι μέσα στην, ακούστε το αυτό άδερφοι, μέσα στο σύννεφο της παρουσίας του Θεού,
μέσα στην ομίχλη της παρουσίας του Θεού. Τότε δεν θα είσαι εσύ, θα είναι η χάρη του Χριστού που κατοικεί μέσα σου. Τότε δεν θα είσαι εσύ, θα είσαι ο συνεργάτης του Χριστού. Θα είσαι ο δούλος του Θεού. Θα είσαι ο άνθρωπος τον οποίον βρήκε ο Θεός, όπως κάποτε το Δαβίδ που έκραξε «Εύρον Δαβίδ, τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ως της θέλει πράττει πάντα τα θελήματά μου». Το ξαναλέω. «Σας παρακαλώ», λέει ο Απόστολος Παύλος, «δια των νυκτηρμών του Θεού πρώτον, παραστήσατε τα σώματά σας». Τα σώματά σας, θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, γιατί αυτή πραγματικά είναι η λογική σας λατρεία. Δεύτερον, μη συμμορφώνεστε με το κόσμο. Μην πάρετε το δρόμο που θα σε συσχηματίζει, θα σου δίνει το σχήμα του κόσμου. Θα σε φτάσει να σου δώσει το πορνικό σχήμα του κόσμου, το σχήμα της αμαρτίας, της διαστροφής, της πλεονεξίας. Αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως της λογικής σας και προχωρήστε το δρόμο που θα σε κάνει να μοιάζεις όλο πιο πολύ στο Χριστό και όλοι μας στην Αποστολική Εκκλησία. Και τότε το μεγάλο θαύμα μέσα στην απόλυτη παρουσία του Θεού. Ο Θεός θα σου αποκαλύπτει τα μυστικά σχέδιά Του, τις μυστικές σκέψεις Του. Θα σου αποκαλύπτει τα βάθη Του δια του Πνεύματος του Αγίου και θα κράζεις κι εσύ όπως ο Παύλος, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσο ανεξερεύνητη είναι η κρίση σου, τα σχέδιά σου, πόσο ανεξιχνίαστη δεν εξιχνιάζονται οι οδοί σου, το έργο σου, οι ενέργειές σου. Μέσα λοιπόν σε αυτή την παρουσία του Θεού, την ψηλαφυτή. Με ακούτε, αλήθεια σας λέω. Δόξα στο Θεό. Σε αυτή την παρουσία του Θεού, την ψηλαφυτή. Με την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Δια την έξιν θα είναι τα αισθητήριά σας γεγυμνασμένα και από συνήθεια θα ξέρετε το καλό και το κακό, το αγαθό και το ευάρεστο και το ανέντιμο και το αχρίο. Και ο Θεός θα σας δίνει τη δύναμη με το Πνεύμα το Άγιο να είσαστε εκτελεστές έργου. Αδελφοί, δεν είναι δύσκολο. Και δεν είναι δύσκολο γιατί δεν το κάνουμε εμείς. Είναι εύκολο γιατί το κάνει ο Θεός. Και είναι μέσα στα σχέδιά Του. Και θα το κάνει ο Θεός ακόμη πιο εύκολα αν το ζητήσετε, γιατί είναι μέσα στο θέλημά Του. Και με παρησία να το ζητάμε. Γιατί όταν το ζητήσουμε αυτό, ο Θεός μας ακούει. Και όταν μας ακούει, εξεύρωμεν ότι ό,τι ζητώμεν λαμβάνομεν. Αλλά ποτέ να μην ξεχάσουμε ότι τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Πώς? Μετατρέποντας το μωρόν του κόσμου σε μωρόν του Θεού που είναι σοφότερο των ανθρώπων. Τα ασθενή του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός, τα οποία μετατρέπει σε ασθενή του Θεού που είναι ισχυρότερα του κόσμου. Να η Εκκλησία, η Αγία, η Ένδοξος, η Αμόμητος που ζει μέσα στην εφέλη του Πνεύματος του Αγίου. Η Εκκλησία που πραγματικά κεφαλή της είναι ο Χριστός. Που πραγματικά η δύναμή της είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μια Εκκλησία που αποτελείται από αγιασμένους ανθρώπους, γιατί αποφάσισαν να περπατάνε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, για να σκέφτονται
εξαγοραζόμενοι το καιρό. Δεν σκέφτονται τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, τίποτα από αυτά. Σκέφτονται πώς θα κερδίσουμε μια μέρα ακόμη. Κι άλλη μια μέρα, κι άλλη μια μέρα, κι άλλη μια μέρα, μέχρι να εισέλθει το πλήρωμα των εθνών στην αιώνια ζωή. Και τότε θα εξελιχθεί το σχέδιο του Θεού με το λαό Ισραήλ. Και εμείς θα είμαστε εκεί πάνω. Ο Θεός να μας αξιώσει. Αδελφοί, μην ξεχνάμε ποτέ. Τα μωρά, τα ασθενή, τα αγενή, τα εξουθενημένα. Αν νομίζεις ότι ξέρεις, δεν είσαι από αυτούς. Αν έχεις παράπονα μέσα στην καρδιά σου γιατί ο Θεός ή οι αδελφοί σου δεν έκαναν αυτό και εκείνο, δεν είσαι από αυτούς. Δεν είσαι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Είσαι από τους άλλους που συμμορφώνονται με τον αιώνα τούτο. Αν όμως είσαι πρόβατο και λες, Κύριε, εσύ είσαι μόνο για μένα, εσένα έχω μόνο, δεν υπάρχει άλλος, Κύριε, μόνο εσύ, τότε θα σε βάλει ο Θεός μέσα στην εφέλη του Πνεύματος του Αγίου. Θα συνεργαστεί μαζί σου, θα δοξαστεί στη ζωή σου και θα εισέλθεις πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Αμήν. Κύριε. Όποιος είναι για βάπτισμα, έλθει, σας παρακαλώ.